Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Ο Κλισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία. Όσο υπήρχε στην Αθήνα το τυραννικό πολίτευμα, ο Κλισθένης ζούσε εξόριστος μακριά. Γύρισε πίσω όταν ο Πισίστρατος, λίγο πριν πεθάνει, επέτρεψε να γυρίσουν στην Αθήνα οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Ο Κλισθένης ανέλαβε την εξουσία και έκανε μεγάλες αλλαγές. Θέλοντας να σταματήσει τις συγκρούσεις στην πόλη, χώρισε τους πολίτες σε 10 φυλές. Τα μέλη κάθε φυλής προέρχονταν από όλες τις τάξεις της κοινωνίας. Οι Αθηναίοι δεν χωρίζονταν πια σε πλούσιους και φτωχούς που κατοικούσαν σε πλούσιες ή φτωχές περιοχές. Όλοι είχαν ίσα δικαιώματα. Κάθε φυλή εξέλεγε ένα στρατηγό και 50 βουλευτές. Η Βουλή των 500, όπως ονομάστηκε, προετοίμαζε τα θέματα που θα συζητούνταν στην εκκλησία του Δήμου. Στη συνέλευση αυτή έπαιρναν μέρος όλοι οι Αθηναίοι πολίτες, ψήφιζαν τους νόμους, συζητούσαν και αποφάσιζαν για τα μεγάλα θέματα της Αθήνας. Όλοι μπορούσαν να πάρουν το λόγο και να πούν τη γνώμη τους. Η Αθήνα στο μεταξύ είχε μεγαλώσει. Στην πόλη είχαν εγκατασταθεί και πολλοί ξένοι που ασχολούνταν με το εμπόριο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν διαφορές μεταξύ τους, ούτε είχαν συμμετάσχει στις συγκρούσεις των προηγούμενων χρόνων. Για πολλά χρόνια επικράτησε στην πόλη ηρεμία. Δίκαια λοιπόν ονομάστηκε ο Κλισθένης θεμελιωτής της δημοκρατίας.